Χρόνια πολλά για από μένα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τις ημέρες, τις γιορτινές και όχι μόνο. 7ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας. Βρισκόμαστε στο κλείσιμο ενός σπουδαίου θεσμού πλέον για την πόλη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί φέτος καταφέραμε, ανοίξαμε το φεστιβάλ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και πήγανε όλα πάρα πολύ καλά. Το επίπεδο των συναυλιών ήταν εξαιρετικό, η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και η συμμετοχή των διαγωνιζομένων είναι στον αριθμό 30, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα του Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας. Σε αυτό σίγουρα παίζει τεράστιο ρόλο και η καλή δουλειά που γίνεται, αλλά και τα δώρα που φτάνουν μέχρι και τις 3.000 ευρώ για τους νέους κιθαριστές που θα διακριθούν στις αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες του διαγωνισμού. Η χρονιά ήταν πολύ πετυχημένη. Είχαμε καλλιτέχνες όπως ο σπουδαίος Κώστας Κοτσιόλης, ο οποίος θα είναι και πρόεδρος της Επιτροπής του Διαγωνισμού, ο Σωκράτης ο Μαστροδήμος που μας έπαιξε φλαμέγκο κιθάρα, ο Κώστας Οτοσίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μοτσαρτέουμ στο Σάλτσμπουργκ, ο Γιώργος Ονούσης που εδρεύει στη Βιέννη. Ήταν τόσο πλούσιο το πρόγραμμα και τόσο υψηλής κατάρτισης που δεν ξέρω πόσο πρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη του χρόνου για να κάνουμε ακόμα πιο ενδιαφέροντα και σπουδαία πράγματα. Το φεστιβάλ κλείνει με τον Γιάννη Ανδρόνογλου, έναν αγαπημένο φίλο και σπουδαίο καλλιτέχνη που θα συμπράξει με δύο δικά μας εδώ παιδιά, τον Παύλο τον Πατσικούρα και τον Γιώργο τον Κλάδη. Από μόνα τους αυτά τα ονόματα νομίζω ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις για να πείσουμε τον κόσμο να έρθει το Σάββατο στις 8 η ώρα σε μια μαγική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Και σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά.